Με τα λωρίκη και κάτοικοι ανάμεσά τους και κουκουλοφόροι έχουν μετατρέψει σε πεδίο μάχη στην περιοχή από τη Μεγάλη Παναγιά έως το χοντρό δέντρο στις σκουριές Χαλκιδικής. Ελάτε! Πάμε κάτω! Όλοι μαζί! Έτσι. Τοπικός εμφύλιος. Στον ένα λόφο έχουν παραταχθεί οι εργαζόμενοι με τις χαρακτηριστικές κυτρινόμαυρες στολές και στον άλλο πολίτες με κουκούλες και full face μάσκες. Πετούν πέτρες, βόμβες μολότοφ και ξύλα. Το κλίμα πολεμικό. Κάντε χρήση κατακτητρήσεις σας. Επίσης κάνετε κίνηση προς μπροστά κατακτητρήσεις. Οι δυνάμεις της αστυνομίας κάνουν χρήση δακρυγόνων. Επί τόπου βρίσκονται 12 δημιουργίες των ΜΑΤ. Στη νεκρή ζώνη, κάτοικοι με τα λωρίχη και αστυνομικοί έρχονται στα χέρια. Κλείστε τους εκεί! Οι μεταλλορύχοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τους κατοίκους από τους λόφους, αλλά βρίσκουν μπροστά τους τις δυνάμεις της αστυνομίας. Φωνάζουν συνθήματα. Ένας νεαρός κουκουλοφόρος πετά μεταλλικές μπύλες με σφεντόν εναντίον των μεταλλορύχων. Ένας εργάτης τραυματίζεται από πέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ακόμα 3 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Οι επιτροπές κατοίκων που αντιδρούν στη λειτουργία των μεταλλείων χρυσού είχαν προγραμματισμένη συγκέντρωση στις 11 το πρωί για να διαμαρτυρηθούν. Ταυτόχρονα τη δική του συγκέντρωση είχαν προγραμματίσει και οι μεταλλορύχοι που ζητούν να συνεχιστεί το έργο για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεχτήκαμε επίθεση από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ για να μην μπορέσουμε να κάνουμε την ειρηνική μας διαμαρτυρία. Αποθήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί από την αστυνομία, έγινε μια συμπλοκή, μας πετούσαν πέτρες, έχουμε ήδη 2 τραυματίες, 2 συναδέλφους. Και κάνανε καμία προσπάθεια να τους σταματήσουν, μάλιστα στράφηκαν μαζί μεταλλορύχοι και ΜΑΤ απέναντι στους διαδηλωτές. Και τους ρίξαν και τα κρυγόνα. Δεν νομίζω ότι στρέφεται απλά και μόνο απέναντι στο κίνημα, αλλά στρέφεται και απέναντι στην κυβέρνηση αυτή η κίνηση της ελληνικής αστυνομίας σήμερα.